ένας ακήρυκτος, αφανής διωγμός και ένας και κηρυγμένος, φανερός και γεμάτος ομότητες διωγμός. Από καταβολής κόσμου μέχρι τότε που θα κλείσει η παγκόσμια αυλαία και ο κόσμος αυτός θα λάβει τέλος, γιατί ό,τι γεννιέται και πεθαίνει. Γι' αυτό το λόγο από τότε που γεννιέται, που έγινε αυτός ο κόσμος, δεν έπαυσε να υπάρχει ένας αόρατος διωγμός. Το διωγμό αυτό, τον αόρατο, δεν τον συνέλαβαν ούτε μυαλά ανθρώπινα, ούτε και κάμερες επίγειες, αλλά τον συνέλαβαν μετά από αποκάλυψη νόες μυαλά καθαρά. Και ποιος ήταν αυτός ο πρώτος διωγμός? Που μόνο καθαρή, ολοκάθαροι νόες τον συνέλαβαν. Είναι αυτοί που από τότε που έγινε ο πρώτος άνθρωπος μέχρι σήμερα φιλοξενούν μέσα τους τον ίδιο τον Κύριο, τον Ενδριάδη Θεό. Ο πρώτος πόλεμος, ο πρώτος διωγμός που στήχησε όχι μόνο για τον ουράνιο κόσμο, αλλά και για τον επίγειο, για αυτή τη γη και για τα σύμπαντα ολόκληρα, μιλούν Άγιοι της Εκκλησίας με εντελώς περιγραφικό, δυσύλλεκτο λόγο, λέγοντας ότι τετάρακτε τα σύμπαντα. Κάποια στιγμή το σύμπαν ολόκληρο κουνήθηκε. Ένα μέρος από το κόσμο του ουρανού, τον άειλο, τον αόρατο, τον πνευματικό, στράφηκε εναντίον εκείνου που τον δημιούργησε και τον εκήρυξε διωγμό.
πρόκειται για το τάγμα του Αίος Φόρου, που τότε είπε «Δεύτε αναβόμεν, ελάτε να ανεβούμε, υψηλότερο του θρόνου του υψίστου και εσώμεθα θεοί και θα γίνουμε θεοί». Τότε, από τότε μέχρι σήμερα, εξακολουθεί αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το αντίχριστο, να στρέφεται ο ίδιος ο αντίχριστος και η στρατιά του μέσω του ανθρώπου και του ιδίου κατά του Δημιουργού Θεού. Διωγμός πραγματικός, διωγμός μυστικός, διωγμός φρικτός και απέσιος. Διωγμός και κηρυγμένος που δεν θα σταματήσει έως τη συντελεία των αιώνων. Έχουν ενταχθεί και ακολουθούν τις στρατιές του Αίος Φόρου και πλήθος στρατιές ανθρώπων. Γενναίες γενναιών. Πολεμούν και θα πολεμούν τον Θεό. Έχουν στηθεί όμως στην αντίπαλη παράταξη των διοκτών, Αίος Φόρου και οπαδών του ανθρώπων, έχουν στηθεί πνευματικά μεγάλα αναστήματα και έχουν αυτές τις στρατιές που άλλοτε αφανείς και άλλοτε εφανείς κατεσχύνει, τις έχουν κατεσχύνει. Έρχεται ο Μωυσής, φέρνει τον νόμο, προσφέρει τον νόμο, δεν έπαυσε από τη στιγμή που εργαζόταν ως πραγματικός εκπρόσωπος και αρχηγός του Θεού και αρχηγός ενός λαού, δεν έπαυσε να πολεμείται από τους ίδιους τους ομαδείς του. Ο αντιπρόσωπος του Θεού, ο πραγματικός αντιπρόσωπος, δέχεται τα πειρά του Αίος Φόρου και των οπαδών του. 40 χρόνια στην έρημο πέρασε διαπυρός και σιδήρου και στάθηκε γρανίτης, αλίγιστος απέναντι στις στρατιές των επιθέσεων που δεχόταν
από τους ομοεθνείς του. Το δε αξιοθαύμαστο για αυτούς που τον πολεμούσαν, σαν τον Κύριο έκανε προσευχή να μπουν, Κύριε, οι ομοεθνείς μου μέσα στη γη της επαγγελίας και εγώ ας μείνω έξω. Διώχθηκε, πέρασε από φωτιά και σίδερο, στάθηκε φως μπροστά σε ένα λαό σκληροτράχυλο και άνοιξε το δρόμο για να περάσει ένα λαός στη Σιών, την Ιερουσαλήμ. Ακολουθεί ο Δαβίδ ο προφητάναξ. Θα περάσει και αυτός από βοτιά και σίδερο και θα πει, Κύριε, διήγαγες ημάς διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχή. Μας πέρασες από φωτιά δοκιμασιών, από φωτιά διωγμών και μας οδήγησες στην αναψυχή, στην όαση της αναπαύσεως. Περνούν τα χρόνια, μέσα από εκείνο το λαό το σκληροτράχυλο ξεπηγάζουν προφητικά αναστήματα, κηρύσουν καθαρό το λόγο του Κυρίου, προφητεύουν ομά και ελέγχουν ένα λαό σκληροτράχυλο, όλα τα κακώς κείμενα, πορνίες, μοιχείες, βαριές φορολογίες, τόκους, αδικίες μέσα στο λαό, όλα περνούν από έλεγχο εκ μέρους των προφητών. Και από αυτούς άλλος ρίπτεται μέσα στο βόθρο, άλλος πριονίζεται, άλλος σκοτώνεται, άλλος πνίγεται και ο ένας μετά τον άλλον διώκονται και βασανίζονται, ταλαιπωρούνται και οδηγούνται στο θάνατο. Τα όργανα του αιωσφόρου οδηγούν σωματικά μετά από διωγμό στο θάνατο τα τέκνα του Θεού. Προφητεύεται ότι θα έρθει ο Υιός της Επαγγελίας, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Έρχεται στον κόσμο μέσα στο χώρο των ανθρώπων του από τον οποίο και καταγότανε και θα ακουστεί από το Ευαγγέλιο γραμμένο τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι ου παρέλαβαν αυτόν. Ήρθε μέσα στο χώρο το δικό του και οι ομοεθνείς του
τον απέρριψαν. Και τον απέρριψαν μέχρι του σημείου να υποστεί και αυτός διωκόμενος τον διασταυρού θάνατο. Αφού προηγουμένως βέβαια ευεργέτησε το λαό αυτόν. Επιλέγονται πριν από τη σταύρωσή του οι διάδοχοί του, οι Απόστολοι, λαμβάνουν από τον Κύριο και δια του στόματος του Κυρίου τις προγραμματικές και προφητικές δηλώσεις. Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Ή τον δάσκαλον, τον Κύριο δηλαδή, Βελζεβούλ ονόμασαν, πολύ περισσότερο τους μαθητάς του και διαδόχους του. Και συκοφαντήθηκε ο Κύριος και διώχθηκε και θανατώθηκε, αλλά αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Όμως, εδώ δεν σταματάει ο διωγμός. Την αλήθεια της Αναστάσεως του Κυρίου μας, γιατί αυτή είναι η μοναδική αλήθεια που είδε η ανθρωπότητα, που είδε ο κόσμος, την κήρυξαν αμέσως οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι. Και την κήρυξαν σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου. Μην σκεφτείτε το τι θα πείτε και τι θα απολογηθείτε σε αυτούς που θα σας ανακρίνουν. Θα σας δώσω εγώ τι είναι εκείνα που θα απαντήσετε προς εκείνους που θα σας διώκουν, θα σας βασανίζουν και θα σας ταλαιπωρούν. Αυτή ήταν ένα σκέλος, ένα μέρος της προγραμματικής προφητικής δηλώσεως του Κυρίου. Γιατί ένα άλλο σκέλος λέει θα φοράτε ένα ζευγάρι παπούτσια, τα γάρι δεν τα κουβαλάτε μαζί σας να έχει μέσα τίποτα για να φάτε, όπου θα πάτε χωρίς να έχετε κανένα υλικό αγαθό προς το ζήν για να ζήσετε, θα βρεθούν εκείνοι που θα σας δώσουν ένα ποτήρι νερό και ένα κομμάτι ψωμί. Γυμνόποδες και γυμνοί θα λέγαμε, με ένα ζευγάρι, με ένα θα λέγαμε σήμερα κουστούμι θα λέγαμε, με μια φορέσια ρούχα, στράφηκαν προς τον κόσμο όλο. Και με αυτοί και πέθαναν χωρίς να έχουν και αυτοί σαν το δασκαλό τους που την κεφαλή κλείνε. Διδάσκαλε, του είπαν άλλοτε οι μαθητές του. Πού μένεις, λέει, ελάτε να δείτε ότι και τα πουλάκια έχουν φωλιές και οι αλεπούδες έχουν χώρο για να μείνουν. Ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δεν έχω, ο Κύριος δηλαδή, που να γύρω το κεφάλι μου και να κοιμηθώ. Λοιπόν, ανά τον κόσμο πορευθέντες οι μαθητές,
και κηρύξαντες των λόγων τη δασκαλία, διδαχθέντες από τον Κύριον και φωτιστέντες από το Πνεύμα του Άγιον, όπου και αν επήγαν, κήρυξαν με ανταπόκριση, φυλακή, πείνα, δίψα, τυραννία, διωγμούς. Οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Αυτό τους είχε δώσει ο Κύριος να γνωρίζουνε. Αυτό έχοντας συνείδηση εσωτερική ότι είναι πραγματικότης, αυτό αντιμετώπισαν και στους λαούς που μπορέθηκαν να κηρύξουν το λόγο του Θεού. Όπως πολλάκις τον Κύριο προσπάθησαν πριν σταυρωθεί να τον θανατώσουν, αλλά δεν είχε έρθει η ώρα του ακόμη και δεν μπορούσαν, έτσι και οι Απόστολοι σε ολόκληρη επί έτη πολλά τη ζωή τους αντιμετώπισαν δεινά όσο το δυνατόν χειρότερα, όσο το δυνατόν τυραννικότερα, όσο το δυνατόν βασανιστικότερα. Και όμως μέσα από αυτά τους έβγαζε ο Κύριος σώους και αυλαβείς. Ο Απόστολος Παύλος για αυτή την πραγματικότητα που είναι ασύλληπτη, το πως άντεξαν δηλαδή μέσα από αυτή τη βασανιστική ταλαιπωρία ετών πολλών οι Άγιοι Απόστολοι, θα σταθεί με θάμβος και θα πει ότι είναι αδύνατο να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα το μεγαλείο της πίστεως που τους έστεινε όρθιους, τους χάριζε ζωή στον επίγειο υπέρ του Κυρίου για τη διάδοση του Ευαγγελίου αγώνα τους. Διωγμός λοιπόν, διωγμός. Πρώτος διωγμός έγινε μέσα στο Ιεροσόλυμα και λέει ο ωραίος Χρυσόστομος, ευεργετικότατος, γιατί τότε διασπαρέντες οι Απόστολοι, λέει. Διασκορπίστηκαν δηλαδή οι Απόστολοι έξω από το Ιεροσόλυμα στους λαούς, τους εθνικούς, τους ιδωλατρικούς και κήρυξαν την Ανάσταση του Κυρίου. Ακολουθεί ο διωγμός 330 χρόνια περίπου μετά τη γέννηση του Χριστού. Όχι απλώς ποταμός από αίματα, όχι απλώς πλήθη πιστών χριστιανών οδηγούντος στο θάνατο, αλλά ποταμοί αιμάτων, ωκεανός από αίματα. Είναι καταγεγραμμένα 11 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, καταγεγραμμένα σε βιβλία 11 εκατομμύρια θυμάτων που έπεσαν στο όνομα, μαρτύρων δηλαδή,
που έπεσαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. 11 εκατομμύρια. Και ληφθεί το υπόψη ότι αυτά είναι τα φανερά πλήθη που πέρασαν διαπυρός και ύδατος και καταγράφηκαν. Αλλά υπάρχουν και τα αφανή πλήθη πλέον, πλέον των 11 εκατομμυρίων που είναι καταγεγραμμένα στη βίβλο της ζωής. Είναι καταγεγραμμένα στο νου του Κυρίου, στη καρδιά του Παραδείσου. Την ευχή και τη βοήθειά τους να έχουμε. Επαναλαμβάνω, μέχρι το 330 μετά Χριστόν τα μαρτύρια ήταν καθημερινό θέαμα των ανθρώπων στις αρένες, στις φωτιές, στις θάλασσες και ούτω καθεξής. Ημείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέατρο εγεννήθημεν. Δηλαδή, γίναμε κοινό θέαμα και αγγέλων και ανθρώπων. Περνούν οι αιώνες και ακολουθούν και ακολουθεί η ειρηνική ζωή στο χώρο της Εκκλησίας του Χριστού. Βαπτίζονται χριστιανοί πολλοί, πολλαπλασιάζεται το γένος των χριστιανών ανά τον κόσμο, αλλά δεν πάβει ο πόλεμος και πάλι νέα ρηπή διωγμού παρουσιάζεται. Έχουμε την εποχή του Διοκλητιανού, του Μαξιμιανού, άλλων αυτοκρατόρων, την εποχή από δηλαδή μέχρι το 943, από το 800 μέχρι το 943 μετά Χριστόν, έχουμε μία περίοδο νέων διωγμών που τους προκάλεσε η μανία εναντίον των εικόνων της Εκκλησίας, αυτοκρατόρων και μη αυτοκρατόρων, επάρχων και απλών ανθρώπων. Μέσα από το χώρο της Εκκλησίας ξεπήδησαν άνθρωποι που πολεμούσαν τα τέκνα του Θεού. Επαναλαμβάνω, μέσα από το χώρο της Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από τους μαθητές του Χριστού ξεπήδησε ο μαθητής, ο προδότης, ο Ιούδας. Δεν θα πάψει ποτέ. Μέσα στο χωράφι, μέσα στο χωράφι της Εκκλησίας, να μην υπάρχουν αυτοί που θα υποκινούν και θα παρακινούν σε διωγμό εναντίον των πιστών του Κυρίου. Κάθε μεγάλη εβδομάδα, κάθε μεγάλη εβδομάδα, ακούγεται ένα τροπάριο, μέσα από ένα τροπάριο μία φράση: Κύριε, πάυσε Εκκλησίας τα σκάνδαλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι
μέσα από την Εκκλησία, πάντα θα υπάρχει η κακή ποιότητα ποιμένων και ποιμενωμένων, κυρίως ποιμένων, που θα δίδουν το κακό παράδειγμα, ώστε να έχουν σαν άλοθη να σκεπάζονται εκείνοι που διαπράττουν τερατουργήματα και να λένε υπάρχουν αυτοί στον χώρο της Εκκλησίας και εμείς δεν πατάμε. Πάντως και αυτό είναι ένας μεγάλος συντελεστής διωγμού που δεν πιάνει η κεραία πολλών. Όταν εγώ δίνω το κακό παράδειγμα και ο άλλος το πιάνει γερά για να δικαιολογήσει την προσωπική του ζωή και να παρασύρει και άλλους μαζί του, αυτό είναι ένας διωγμός που δεν το μυρίζονται πάρα πολύ εύκολα οι άνθρωποι. Και λένε οι πατέρες, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες, άνθρωπε, ή μόνος σου κρυφά να αμαρτάνεις και να μην σε βλέπει κανείς, ή καθόλου. Ή μόνος αμάρτανε ή μη δόλος. Γιατί θα γίνεις, άμα αμαρτήσεις δημόσια και φανερά και σε δουν οι άλλοι, θα γίνεις παράδειγμα κακό. Και κατά μία άποψη, σαν κακό παράδειγμα, διώχνεις τον άλλον από την οδό του Κυρίου. Γίνεσαι διώκτης του Χριστού χωρίς το καταλάβεις. Αυτή είναι μία άλλη κατηγορία διωκτών που κρύβουν πίσω από αυτή την πραγματικότητα την έλλειψη εκκλησιασμού, την αδιαφορία τους, την προσωπική τους ζωή και οτιδήποτε άλλο που δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Ο διωγμός σε βάρος προσώπου του Χριστού, σε βάρος του προσώπου του Χριστού. Γιατί ο Κύριος λέγει ότι εάν ένα από τους απλούς ανθρώπους σκανδαλίσετε και το οδηγήσετε στην αιώνια κόλαση, είναι σαν να στραφήκατε εναντίον μου, γιατί εγώ είμαι στο πρόσωπο του ελάχιστου αδελφού που εσείς σκανδαλίζετε. Διώκεται λοιπόν ο Χριστός και θα διώκεται, είναι, ας το προσέξουμε, ξεκάθαρος λόγος που βγήκε από το στόμα του Χριστού. Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, φέρουμε το όνομα του Χριστιανού, μας καλεί να ζήσουμε κατά το Ευαγγέλιο Του και μας λέγει λοιπόν, προσέξτε, με διώξανε εμένα και σας θα διώξω. Συνεπώς είναι λόγος που αναφέρεται σε όλες τις γενναίες των βαπτισμένων ανθρώπων. Είναι κανόνας προφητικός του Κυρίου. Να το πούμε κάπως διαφορετικά. Κάτι που βλέπει ο Κύριος ότι γίνεται, το προφητεύει και το λέει, θα σας διώκω. Το μάτι του Θεού δεν βλέπει το παρόν, βλέπει το αόρατο μέλλον. Και επομένως βλέπει ένα αδυσόπιτο, σκληρό, ασταμάτητο διωγμό σε βάρος των πιστών όλων των εποχών. Κυλούν οι αιώνες,
χωρίς να έχει σταματήσει αυτός ο αδυσόπιτος σε βάρος του Κυρίου και των πιστών του διωγμός. Ερχόμαστε σε ένα λαό, το ρωσικό λαό, που πέρασε περίπου 70 χρόνια που έπεσαν εκατομμύρια πιστοί χριστιανοί για το όνομα του Κυρίου. Έκλεισαν εκκλησίες, οδηγήθηκαν στα κάτεργα. Ένας αψευδής μάρτης αυτής της πραγματικότητας ήταν και είναι ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, ο Ρώσος. Όποιος διάβασε ένα μέρος ή ολόκληρο το βίο του, εκεί διαπιστώνει πώς διώκεται στο πρόσωπό του η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Τι μαρτύριο περνάει, πόσο αίμα χύνεται, πόση εξορία βασανίζει τους πιστούς χριστιανούς, πόση παγώνουν στη Σιβηρία και ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς θα πει: έρχεται καιρός που θα σταματήσει αυτό το τυραννικό αιματοκύλισμα, αυτός ο διωγμός εναντίον του Κυρίου, εναντίον της Εκκλησίας του. Ο φανερός κατά έναν τρόπο διωγμός, γιατί αυτή η διωγμή είναι φανερή διωγμή. Ήρθε ο καιρός, σταματάει ο διωγμός, κλείνει ο διωγμός εκείνος ο μεγάλος και σκληρός και απέσιος διωγμός και ακολουθούν τα χρόνια και ρωτάει κανείς τώρα. Ο διωγμός που είπε ο Κύριος πούντον βλέπει πουθενά να γίνεται. Ναι, θα απαντήσουν μερικοί, πολλοί όχι μερικοί, ίσως και εκατομμύρια, ζούμε, θα πούν, περίοδο ειρήνης και ανάπαυσης μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος για αυτή την φαινομενικά ειρηνική κατάσταση έχει πολύ ξεκάθαρα πει ότι ευνίδιος έστε ολόλεθρος, ότι ενώ ζείτε ειρηνική περίοδο θα σας έρθει ξαφνικά η συμφορά και ο όλεθρος. Και αυτό το λέει για τους πολλούς που έχουν την αντίληψη ότι είναι βαπτισμένοι, ότι ακολουθούν κατά έναν τρόπο τα έθιμα, λέγω έθιμα της Εκκλησίας, και λένε και ισχυρίζονται ότι είναι αρκετό εφόσον πιστεύουν, κατά τη γνώμη τους, πιστεύουν, είναι και σωστοί και καλοί χριστιανοί. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι πολλοί που ζουν κατά τον τρόπο έχουν την αίσθηση ότι ζούμε χωρίς διωγμό. Σίγουρα ούτε αίματα βλέπουμε, σίγουρα είναι ελεύθερος ο λόγος. Θα λέγαμε ζούμε περίοδο δημοκρατίας και υπάρχει διάλογος. Όμως, πού ο διάλογος, ποιος διάλογος, θα εκφραστώ τη γνώμη μου, δεν κινδυνεύω, θα πει ο άλλος. Ποιος, παρακαλώ,
από εμάς, σηκώνει το κόστος μιας ειλικρινής πίστεως μέσα σε μια κοινωνία που κοιμάται το ροχαλιτό του Ιωνά, τον ύπνο εκείνο, τον πνευματικό εννοώ ύπνο, της αδιαφορίας τον ύπνο, της άγνοιας τον ύπνο, ποιος από εμάς τολμάει και να πει «Ξύπνα βρε, δεν καταλαβαίνεις ότι ο Χριστός χτυπάει την πόρτα». Αν κάποιος από εμάς χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα, τότε θα δούμε αν υπάρχει διωγμός ή δεν υπάρχει διωγμός, όχι με απειλή ζωής, αλλά με εκείνο που ακούστηκε της Μαρτάς, ότι είναι οι αγράμματοι, ότι είναι οι τυποτένοι, ότι είναι ξυπόλοιτοι της κοινωνίας άνθρωποι και τίποτα άλλο παραπάνω. Και εδώ δεν θα σταματήσει να ακούγεται αυτός ο ταπεινωτικός λόγος, ο Υιός του Τέκτονος, έτσι έλεγα για τον Χριστό, για να τον κατεβάσουν, και για τον ομιλούντα ίσως να ακούγονται όμοια, γιατί αυτή είναι παλαιά τέχνη του Αιωσφόρου, επειδή ο λόγος του Κυρίου κόβει βαθιά, είναι αλήθεια πικρή για τους μη δεχομένους το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό υψώνεται η φωνή «Ας τον αυτό, ναι, ο γιος του τάδε». Πάντα ακούγεται αυτό το πράγμα, πάντα ακούγεται. Αν αυτός που σας μιλάει είναι όντως και είναι ο γιος του τάδε, όμως αυτό που λέει είναι άνωθεν καταβαίνων και είναι δόρημα ο λόγος του Κυρίου που τον δίνει ο Κύριος, γιατί ζούμε σε μια εποχή σκότους. Σε επαναλαμβάνω, ζούμε σε μία εποχή που τη χαίρεται πέρα για πέρα ο διάβολος. Τη χαίρεται πέρα για πέρα ο διάβολος. Είναι ή δεν είναι διωγμός όταν έχουν καταληθεί όλες οι αξίες? Αν παραχωρούσε ο Κύριος έναν νέο Ιωάννη Βαπτιστή, τον έκανε δώρο στη γενιά μας, να κηρύξει στο λαό τον ίδιο δρόμο, θα είχε ίσως και χειρότερο από ότι ο Ηρώδης επεφύλαξε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ίσως και χειρότερο από ότι επεφύλαξαν οι Εβραίοι στον Χριστό. Γιατί πάντα για τον παραβάτη ο νόμος του Θεού είναι σκληρός, πικρός και απαράδεκτος. Για τον παραβάτη, επαναλαμβάνω, και απαράδεκτος και απορριπτικός. Δεν θα ακουγόταν να λέει, γιατί αυτό το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας σαν πιστοί χριστιανοί φωνάζει. Γιατί πήγες Ηρώδη με τη γυναίκα του αδερφού σου και είσαι μοιχός? Αυτό δεν είναι αντίστροφος διωγμός εναντίον του Κυρίου που γίνεται σήμερα, που δεν φαίνεται? Όταν με νόμο καταργείται ο γάμος ο εκκλησιαστικός και τον ασπάζεται ένα βίδος κόσμου,
ρωτήθηκε κάποτε ένας ιερέας. «Γίνονται γάμοι, παππούλι μου, εδώ στην εκκλησία σου?» «Όχι», λέει. «Από όταν μπήκε ο πολιτικός γάμος, πολύ λίγοι γάμοι γίνονται». Αυτοί που συνάπτουν πολιτικό γάμο, πορνείας δηλαδή, και μοιχείας δηλαδή, αυτοί δεν ποδοπατούν το όνομα του Κυρίου. Αυτοί δεν είναι στη θέση εκείνου που λέει η Γραφή. Όταν φτάσει ο ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί και αυτό το Θεό τον ίδιο. Αυτός δεν είναι διωγμός, τι είναι? Όταν το κακό, το ορατό κακό, όχι το αόρατο κακό, αποθρασύνεται και βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρουσιάζεται στα πρόσωπα ανδρών διεστραμμένων να προβάλλουν το, με το λόγο τους, και δεν λένε οι διεστραμμένοι και οι άνδρες, οι αφύσικοι, να λένε ότι θέλουμε γάμο και να υπάρχουν υποστηρικτές αυτών μέσα σε έναν χώρο που έχει γυθεί αίμα για να είναι ελεύθερος από ανθρώπους που φώναζαν δυνατά για τον Χριστό, την πίστη, την Αγία και για την οικογένεια. Θυσιαζόμαστε για να γίνει ελεύθερο το έθνος και να είναι σήμερα και να ζητούν νόμο να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Αυτό το πράγμα που όχι μόνο ανεκτό αλλά και υποστηρίζεται, δεν στρέφεται εναντίον του Ευαγγελίου του Κυρίου? Δεν διώκεται έτσι ο Κύριος? Βεβαίως, λένε ότι είμαστε λαός θρησκευόμενος. Στο όνομα όμως, στο όνομα θρησκευόμενος λαός. Στην πράξη, λαός αγνοών το θρησκευμά του, αγνοών εκείνων που κήρυξε τον Κύριό μας, αγνοών το πιστεύω του. Αυτό το είδος της άγνοιας που σημαίνει σκοτάδι πηχτό, δίνει το δικαίωμα σε κάθε λίσταρχο της ψυχής του ανθρώπου να μπορεί να εισβάλλει και να αλαφυραγωγεί την ψυχή, να διώχει την ψυχή, να την καταλαμβάνει και να την κάνει εμάλωτη. Επαναλαμβάνω, αυτό το είδος της άγνοιας επιτρέπει να εισβάλλει ο πειρασμός, να εισβάλλει ο άνθρωπος, ο εχθρός του Κυρίου, να κηρύττει ελεύθερα και να κάνει δικό του λάφυρο την ψυχή για την οποία έχισε το αίμα του ο Κύριος. Διωγμός αφανής, διωγμός ασταμάτητος, διωγμός απεινής, διωγμός σκληροτράχυλος, που όμως όταν αυτοί που πρέπει να είναι οι φύλακες, οι θεματοφύλακες, κοιμούνται τον ύπνο και κάνουν το ροχαλιτό του Ιωνά, επιτρέπεται τότε όλα να γίνονται, όλα να αποδοπατούνται, να μην υπάρχουν αρχές, να μην υπάρχει τάξη, να βασιλεύει ταραχή η ταξία μέσα στο λαό, μέσα στον κόσμο. Διωγμός, επαναλαμβάνω, που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Όταν πια θα πιάσει ο Κύριος και θα δέσει εκείνον που υποκινεί το διωγμό εκείνο και θα το ρίξει στα τάρταρα του Άδου και θα σταματήσει τότε ο διωγμός. Τότε λέγει,
από ψηλά η ωραία εκείνη γυναίκα στεφανωμένη με άστρα ουράνια και γεμάτη λάμψη ουράνια και φως, που συνεργάζεται τώρα με τα τέκνα της, που είναι εδώ στη γη, συνεργάζεται. Τι είπες, και τέκνα, πώς θέλεις να βλέπεις, όταν ποτέ δεν ζήτησες να ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις ότι αυτή η γυναίκα που είναι ψηλά, που είναι μέσα στο φως του ουρανού και στη λάμψη του Κυρίου, έχει τέκνα εδώ. Γι' αυτό και άλλωστε υπάρχει και ο κόσμος ακόμα στη ζωή, γιατί έχει, θα έχει και θα έχει. Όσο υπάρχει ο κόσμος, τέκνα η γυναίκα η όμορφη ουράνια, η εκκλησία δηλαδή του Κυρίου η ουράνια, έχει τέκνα εδώ στη γη. Έχουν περπατάνε εδώ στη γη, αλλά έχουν ρίζες και φύτρα ψηλά στον ουρανό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να δεχθούμε κάποιο κόστος στον κόσμο αυτό που ζούμε, ευθύνης είτε ειρωνιών είτε ύβρεων είτε συκοφαντιών για το όνομα του Χριστού εδώ στη γη που ζούμε, αφού άλλωστε καθάρματα ονομάζει ο Απόστολος Παύλος τους Αποστόλους για την εποχή τους και το γράφει η Γραφή για όλες τις γενναίες των γενναιών. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη τάξη παρά να λέγονται αναγενεά και σε κάθε γενναία ότι αυτοί που ακολουθούν τον Κύριο είναι τυποτένοι και καθάρματα. Υπάρχει όμως και η δύναμη η ακατάλητη, αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να ιτηθεί, η ακατάλητη δύναμη. Σε αυτήν επάνω τη δύναμη είπε ο Κύριος στον Πέτρο, στηρίζεται όλη η εκκλησία του η επίγεια. Θα μου πεις ότι δεν τη βλέπεις εσύ την εκκλησία, την επίγεια. Εσύ τη βλέπεις σαν ένα χώρο που θα πας να κάνεις το γάμο σου, γυμνός, περιποιημένος, να συζητάς μέσα την ώρα του γάμου, να κάθεσαι σταυροπόδι, να έχεις το νου σου στα χωράφια σου και στα μπέλια σου και στα κτήματά σου, στα χρήματά σου ή δεν ξέρω πού αλλού την ώρα του μυστηρίου του γάμου που γίνεται ή την ώρα της βαπτίσεως. Και τότε να λες ότι είμαι και χριστιανός, γιατί πας, ενώ στην ουσία μαρτυρείς το αντίθετο. Αυτό μαρτυρεί ότι αγνοείς το πρόσωπο του Κυρίου, αγνοείς το συζητάει, αγνοείς ότι είσαι, τι σημαίνει χριστιανός, αγνοείς τα πάτρια για τα οποία θυσιάστηκαν άνθρωποι, φτάνει μόνο να κάνεις το κέφι σου. Και τότε, αφού δεν σε ενοχλεί κανείς, είσαι και χριστιανός. Όμως, χωρίς να υπάρχει κόστος, να σου κοστίσει αυτό που πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Χωρίς να αισθανθείς αυτή την πίεση, έστω και του βλέμματος του νου που είναι δίπλα σου, ότι δεν σε πάει κάτι, είσαι χριστιανός, δεν είσαι χριστιανός. Είσαι, ανήκει στην άλλη παράταξη των διωκτών του Χριστού. Τότε, αφού λοιπόν ανήκει στην παράταξη εκείνη, θα ακούσεις και εσύ
εκείνο που άκουσε προ Χριστού, όχι πριν ο Χριστός, αλλά πριν γνωρίσει τον Χριστό, ο Απόστολος Παύλος, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και κάτι ακόμη. Κυκλοφορούμε έξω στο κοινωνικό μας περίγυρο. Τα αυτιά μας γεμίζουν από βρωμιά που βγαίνει από γλώσσες ανθρώπινες. Μήπως ακούγονται τα ονόματα που πήραν στη βάπτισή τους οι χριστιανοί? Κώστας, Αναστάσιος, Μαρία, Δέσποινα, Γιώργιος, Δημήτριος, δόθηκαν σαν ονόματα στη βάπτιση. Ακούγονται έξω? Ποιος γύρισε να πει στα παιδάκια αυτά που διδαχθήκαν από προγενέστερους και οι άλλοι από προγενέστερους ότι «Στοπ βρε παιδί μου, έχεις όνομα»? Κάποτε ο υποφαινόμενος σε ένα συγγενή του, μικρό παιδί, μέσα σε ένα κόσμο άλλο, του είπε «Ρε αγόρι μου, πες το όνομά του». «Μα εμένα», λέει, θα με κοροϊδεύουν από το όνομά του και δεν πω τη βρώμικη εκείνη κουβέντα. Γι' αυτό το λόγο ακολουθώ αυτό που κάνουν και οι άλλοι». Αυτή η κοινωνία των μεγάλων, που κυρίως σε αυτούς αναφέρεται η ευθύνη μεγάλη, των μεγάλων παραλαμβάνω, που επέτρεψαν με το παράδειγμά τους να ομιλούν κατά αυτόν τον τρόπο, μη αναφέρονται στα ονόματα τα βαπτιστικά, τα παιδιά, σε αυτούς ανήκει και του Κυρίου το «με διώκετε, με κυνηγάτε, με πληγώνετε». Και μετά «μα είμαι ο καλύτερος χριστιανός», ακούγεται να λέει. Και θα κυλήσουν οι αιώνες, και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τι ακούς από στόμα σε αυτή, αλλά και αυτά τα καλώδια και αυτά τα τηλέφωνα έχουν καταβρωμήσει από την υπαρολογία των χριστιανών των βαπτισμένων. Και αυτά, άμα είχαν φωνή, θα διαμαρτυρόντουσαν. Σίγουρα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με το μάτι το προφητικό του μας περιγράφει ότι θα έρθει η εποχή, προφητικά επαναλαμβάνω, έζησε το 1770 μετά Χριστό, εποχή του Λουκοκρατίας, και τότε είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, θα έρθει η εποχή που στα κεραμίδια των σπιτιών θα έχει τα κερατάκια του διάβολος και από μέσα θα είναι ο ίδιος. Όλοι, επαναλαμβάνω, έχουμε εκείνο το μέσο που λέγεται τηλεόραση, που μπορεί να μας αγιάσει και μπορεί να μας ξεπαγιάσει, να μας κάνει να αμαρτήσουμε με το χειρότερο τρόπο. Είναι μέσο αυτή η ανακάλυψη, είναι του Θεού δώρο. Γράφει ο προφήτης Δαβίδ, θα έρθουν χρόνια που θα χορτάσουν οι άνθρωποι από εκείνα που έχεις κρύψει εσύ, Κύριε. Θα χορτάσουν. Και εννοεί εκείνα, κάποτε η τηλεόραση ήταν κρυφή, ανακαλύφθηκε, βρήκε στην επιφάνεια
Και όχι μόνο αυτό, και άλλα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος σώζεται σήμερα. Λέει ότι εκ των κεκριμένων σου πληστήσεται η γασίρα αυτών. Από εκείνες που έχεις κρυμμένα τώρα θα γορτάσουν οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν και αυτό το μέσο της τηλεόρασης που μπορεί να μας ανεβάσει στον ουρανό, αλλά μπορεί να μας κατεβάσει και στον Άδη. Και όντως ένα μεγάλο πλήθος κόσμου οδηγείται από αυτό το μέσο, ήχος, φως, εικόνα, τα μέσα λοιπόν, αυτά που ενημερώνουν τα πλήθη του κόσμου. Σαφώς και είναι δώρα του Θεού. Είναι αγαθό. Και για τα αγαθά κανείς δεν μπορεί να εκφραστεί αρνητικά. Για τη χρήση όμως των μέσων, ως και της τηλεοράσεως, εκφραζόμαστε όχι αρνητικά αλλά και καταδικαστικά. Για τη χρήση επαναλαμβάνω. Γιατί όπως δεν μπορείς να κατηγορήσεις τα μάτια που σου έδωσε ο Θεός για να δεις, για να τα χρησιμοποιείς καλώς, έτσι δεν έχεις τη δυνατότητα να κατηγορήσεις και αυτό το μέσο που λέει τηλεόραση. Είναι μέσο, όπως μέσο είναι και τα μάτια, όργανα για να δεις, και τα πόδια και τα χέρια. Αλλά αν σκοτώσεις με τα χέρια, σε συλλαμβάνουν και σε οδηγούν στο δικαστήριο. Και οποιοδήποτε κακό διαπράξεις. Όμως εδώ, σε αυτό το σύγχρονο μέσο, που όντως είναι δωρεά, δεν γίνεται όχι σωστή χρήση, αλλά υπερκατάχρηση εις βάρος ηθών, εθήμων, οικογενείας, εκκλησίας και οποιοδήποτε άλλο αγαθού. Στρέφεται εναντίον των αξιών η τηλεόραση. Όχι το όργανο, αλλά οι χρήστες του οργάνου εκείνου στρέφονται εναντίον των ηθών και των εθήμων. Ξεριζώνουν ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει σε ένα λαό. Ό,τι καλό. Γι' αυτό και έχει γίνει καθημερινό θέαμα στη μέση του δρόμου και η πορνεία και η μοιχεία και τα ναρκωτικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει διδάξει πολλούς νέους, πάρα πολλούς νέους, στο πώς να διαπράττουν χωρίς να συλλαμβάνονται πλήστα όσα κακά, και όχι μόνο αυτό, αλλά να βοηθούνται στο πώς να γίνεται τελειότερο το κακό ώστε να μην συλλαμβάνεται. Δεν κατηγορούμε εκείνον που έφτιαξε την τηλεόραση, αλλά αυτόν που χρησιμοποιεί την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε εκείνον που έφτιαξε ένα αγγείο, ένα ποτήρι και πίνεις νερό, αλλά κατηγορούμε εκείνον που χρησιμοποιεί το ποτήρι για να μεθύσει και να πει ποτό. Δεν κατηγορούμε το μαχαίρι γιατί το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας, αλλά κατηγορούμε το χρήστη που το πήρε και σκότωσε. Όλα γενικώς τα μέσα, όλες οι ανακαλύψεις είναι αποτέλεσμα κόπου και μόχθου και υδρότα
που έφερε σαν καρπό το δώρο, όλα τα δώρα τα επήγε από όπου στη γη. Μιλάμε και λέμε διώκεται ο Κύριος. Ναι, επαναλαμβάνω, με πλείστους όσους τρόπους που αναφέραμε και είναι δυνατόν να αναφέρουμε ακόμα. Ασταμάτητος είναι ο διωγμός. Όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί ακούγεται ότι δεν μπορώ εγώ να πάω κόντρα σε ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό ρεύμα που στρέφεται στην πράξη με έργα και με λόγια εναντίον του Χριστού. Δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη. Σίγουρα, σε αυτή την φωνή, σε αυτή την πραγματικότητα, συνεννούμε με μία προϋπόθεση. Ναι, μόνος σου δεν μπορείς. Ναι, μόνος σου δεν μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα. Πρέπει να οπλιστείς με τη δύναμη εκείνου που όπλησε τους 12 εκείνους γίγαντες, τους πνευματικούς και τους 70 και τους 100 στη συνέχεια και σκορπίστηκαν στην οικουμένη χωρίς να έχουν καμιά επίγεια δύναμη μαζί τους και κήρυξαν απαταχού το λόγο του Κυρίου, αλλά με κόστος τη ζωή τους. Εάν αληθινά θέλεις να πιστεύσεις, πρέπει να γνωρίζεις ότι πρέπει να ζήσεις, σίγουρα ναι. Είναι ανάγκη να φας. Να φας για να ζήσεις. Δεν τρως, πεθαίνεις το δια της πίνης θάνατο. Θέλεις να ζήσεις χριστιανικά, να μη σου κοστίζει τι θα σου πει ο άλλος. Είναι ανάγκη να φας και όχι να νομίζεις ότι είσαι χορτάτος ενώ είσαι πεινασμένος. Να φας από το Λόγο του Θεού, να φας από το Σώμα του Χριστού, να φας τα αγαθά που σου δίνει ο Κύριος. Αν δεν θεωρείς ανάγκη, όπως ανάγκη θεωρείς τον άρτο, το ψωμί, αν δεν θεωρείς ανάγκη την προσευχή, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν θεωρείς ανάγκη τον εκκλησιασμό, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν θεωρείς ανάγκη να απλώνεις το χέρι στον άλλον και να του προσφέρεις κάποιο αγαθό, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν θεωρείς ανάγκη να πλησιάσεις τον άλλον όσο μπορείς με την προσευχή, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν θεωρείς ανάγκη να δέχεσαι έστω και μία αδικία εις βάρος του Χριστού, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν θεωρείς ανάγκη να σε αδικήσει κάποιος και να το ανεχθείς έστω και λεκτικά, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν είναι βρώμα φαγητό ζωής ο Χριστός για σένα, τότε δεν είσαι χριστιανός, είσαι διώκτης του Χριστού. Δεν ανήκεις στα τέκνα του Κυρίου και στα αδέρφια του. Μην περιμένεις ποτέ να νιώσεις ότι ήρθε ο Χριστός στη γη. Μην περιμένεις ποτέ να σε αγγίξει τι σημαίνει Άγιος Κωνσταντίνος που γιορτάζει μεθαύριο και οποιοςδήποτε άλλος Άγιος. Μην περιμένεις
αν δεν ασχολείσαι καθόλου, μα καθόλου, με το εσωτερικό σου, να καταλάβεις ότι ήθελε ο Χριστός επάνω στη γη. Θα λες κι εσύ, χωρίς ποτέ να καταλάβεις το Χριστό, εκείνο που λένε πολλοί. Ποιος κατέβηκε από εκεί ψηλά, ώστε να δούμε και να καταλάβουμε και να πιστέψουμε. Σου λέει τίποτα αυτό? Στείλε το Λάζαρο κάτω να τον δούνε τα αδέλφια μου, είπε ο Κύριος στην παραπολή του. Έχουν το Μωυσή στις γραφές και τους προφήτες. Από εκεί θα πάρουν για να δούνε. Αφού λοιπόν ούτε ο Μωυσής, ούτε οι προφήτες, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τίποτε πνευματικό δεν περνάει μέσα σου, μην ισχυρίζεσαι ποτέ ότι με αυτή σου τη στάση είσαι χριστιανός και δεν είσαι διώκτης. Από τέτοιους είναι διώκτες, είναι γεμάτη κοινωνία. Γεμάτη. Γι' αυτό και το κακό βρίθει μέσα στην κοινωνία. Βρίθει. Καμία από πουθενά αντίσταση. 40 μέρες από την Ανάσταση με την Ανάληψη ακούγαμε να λέγεται Χριστός Ανέστη. Σήμερα ούτε μία εβδομάδα δεν περνάει, δύο μέρες και Χριστός Ανέστη ακούγεται. Εκτός σποραδικά από εκείνους που έχουν συνείδηση, γιατί έχουν σχέση με τις γραφές και με τη ζωή του Κυρίου, που μιλούν και λέγουν Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Σου λέγω και άκουσέ με. Αν δεν με ακούσεις, θα έρθει ο άλλος με το περιοδικό στην πόρτα και θα σου πει ξύπνα, και θα πεις αυτός πραγματικά με ξύπνησε, και θα είναι ο διώκτης, ο σφαγέας του Χριστού, και θα λες αυτός είναι χριστιανός, γιατί ο Χριστός σφαγιάζεται από αυτούς, κακοποιείται ο ίδιος ο Κύριος. Λοιπόν, αφού λοιπόν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ξύπνα στο λέω εγώ, γιατί αύριο θα είναι αργά και θα είσαι, θα ακούσεις τον Κύριο να σου φωνάζει τι με διώκεις, τι με σταυρώνεις, και τότε δεν θα μπορείς να βγάλεις κουβέντα. Τελειώνοντας επιγραφικά, σου λέγω δεν θα σταματήσει ποτέ ο διωγμάς σε βάρος των τέκνων του Θεού. Αυτούς θα έρθει η νύφη του ουρανού να αγκαλιάσει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και ένδοξη. Αμήν.